τατουάζ είναι μια ιδερματοστηξία, να την πω έτσι πιο επιστημονικά, ιατρικά αν θέλετε. Είναι μια μόδα των τελευταίων ετών η οποία μας ήρθε και σε εμάς στην Ελλάδα. Το θέμα με το τατουάζ είναι το εξής, ότι θα πρέπει να το έχεις σκεφτεί πάρα πολύ καλά πριν το κάνεις, διότι αυτό που λέω στους ασθενείς μου που έρχονται για αφαίρεση τατουάζ είναι ότι όσο εύκολα το έκανες, τόσο δύσκολα θα το ξεφορτωθείς. Ευτυχώς έχουμε τα laser, τα Q-switch laser, τα οποία μας βοηθάνε στο να αφαιρέσουμε τα τατουάζ, αλλά πάντα να ξέρετε ότι στο σημείο στο οποίο έχει γίνει το τατουάζ, ακόμα και να είσαι πάρα πολύ τυχερός και να ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά στο λέιζερ και να έχεις ένα πάρα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα, πάντα θα φαίνεται κάτι. Το δέρμα δεν είναι ένα κομμάτι χαρτί που πήρα το μολύβι, έγραψα και μετά πήρα τη γομολάστιχα και το έσβησα και δεν έχω κανένα σημάδι. Και το τατουάζ είναι ακριβώς αυτό. Εισάγω μελάνι, έτσι, μέσα στο δέρμα. Επίσης ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι να επιλέξει το πού θα κάνει το τατουάζ. Διότι δυστυχώς αναφέρονται όλο και πιο συχνά διάφορες μολύνσεις, λοιμώξεις από εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία είτε δεν ήταν μιας χρήσης, είτε δεν ήταν καλά αποστηρωμένα, είτε οι συνθήκες εκεί αντισηψίας στο χώρο που έγινε δεν ήταν οι σωστές, με αποτέλεσμα να μας έρχονται πάρα πολλά περιστατικά μετά από τατουάζ. Είτε δεν χρησιμοποιήθηκε το κατάλληλο υλικό και να έχουμε αλλεργίες, να έχουμε λοιμώξεις, να έχουμε μολύνσεις. Έτσι, πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα βλέπουμε πια στην καθημερινότητά μας. Επίσης, ο βαθμός δυσκολίας αφαίρεσης ενός τατουάζ αυξάνεται με την παρουσία πολλών χρωμάτων. Και ιδίως όταν τα τατουάζ αυτά είναι και πολύχρωμα αλλά και γεμάτα, όπως λέμε. Το να έχεις ένα μονόχρωμα, ένα σκούρο τατουάζ και να έχεις μόνο ένα περίγραμμα, σαφώς είναι πολύ πιο εύκολη η αφαίρεσή του. Όταν όμως έχεις να αντιμετωπίσεις πάρα πολλά χρώματα, κυρίως το κόκκινο ή το πράσινο, είναι χρώματα τα οποία μας δυσκολεύουν πάρα πολύ, και όπως επίσης αν υπάρχει πολύ μελάνι, δηλαδή αν το τατουάζ είναι αυτό που λέμε γεμάτο, εκεί πραγματικά η αφαίρεσή του είναι ακόμα πιο δύσκολη. Άρα λοιπόν, σκεφτείτε το, κάντε το υπό κατάλληλες συνθήκες. Μην το μετανιώσετε γρήγορα, υπάρχουν τα λέιζερ που μπορούμε να σας βοηθήσουμε, αλλά πάντα κάτι θα φαίνεται.